Καλησπέρα, κύριε Καλέτσι. Λοιπόν, ε, η εμπειρία σα είναι πολύ μεγάλη. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Καταρχά, διαβάζω εδώ στα διεθνή μέσα ενημέρωση ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη μια νέα χερσαία επέμβαση, επιχείρηση. δεν ξέρω πώ να τη χαρακτηρίσω, των Ισραηλινών. Και ο κυρίαρχο στόχο είναι, λένε, τουλάχιστον οι αναλυτέ, να αποκόψουν το βόρειο από το νότιο κομμάτι τη Λόριδα τη Γάζα. Η πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί αυτό. Διότι αφενό μεν εξώθησαν. Και εδώ, α, α, μπορούμε να δούμε το χάρτη όπως mm. γίνονται οι επιθέσει. Ναι, παρακαλώ. Γιατί έω τώρα εξώθησαν ακριβώ τη μεγάλη μάζα των αμάχων να μετατοπιστεί προ Νότο και κατά συνέπεια ο Νότο, όπω έχει οριστεί από μια ε, οριζόντια γραμμή, ε, δεν προσφέρεται για επιχειρήσει εντατικέ mm. ακριβώ γιατί είναι κάτω μεγάλα πληθυσμιακά mm. τμήματα του Παλαιστινιακού λαού τις ακριβώ Συνεπώς, ε, ακριβώς το έκαναν αυτό για να απομονωθεί το βόρειο κομμάτι, στο οποίο εκτιμάται ότι είναι και το μέγιστο μέρος ε, των μαχητών ή τρομοκρατών της Χαμάς. Ναι. Ε, εκεί λοιπόν, σε αυτό το μέρος, το βόρειο όπως το έχουν ορίσει, ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κυκλωτικό ε, ελιγμός, ε, βάση του οποίου Είδαμε από χθε και προχθέ δύο διεισδύσει από βορρά, μία βορειοδυτικά, μία βορειοανατολικά και μία από το κέντρο, ακριβώς το όριο που χωρίζει βόρεια και νότια λωρίδα Γάζας ε, και στις νότιες παρυφέ της πόλεως της Γάζας. Mm. Άρα λοιπόν έχουμε... Προσέγγιση της πόλεως της Γάζας από τρεις κατευθύνσεις. Η μία η βορειοδυτική καταλαμβάνει την παραλιακή ζώνη και προχωράει βάση ναι, Αν αυτής. μπορούμε με βάση αυτά που λέει ο Ναύαρχος, αν μπορούμε να ξαναδούμε αλλά στατικό το, το χάρτη για να mm. το, το εξηγήσει και ο Ναύαρχος. Ναι, παρακαλώ. Να, εδώ. Ε, δείτε, εδώ η Μπέιτε Λαχίγια, με βάση αυτά που λένε ε, τα διεθνή μέσα ενημέρωση, τα πρώτα άρματα μάχη ε, των Ισραηλινών από το βόρειο-δυτικό κομμάτι έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Από την άλλη, και από την Μπέιτε Χανούν εισβάλλουν, αλλά και από νοτίω τη Γάζα. Δηλαδή, νοτίος, αυτό που λέτε την κυκλοτική κίνηση. Νοτίω έχουν φτάσει μέχρι τον κεντρικό δρόμο που έχει την κατεύθυνση βορρά-νότο, αυτό που έχει το όνομα του του Σαλαντίν ναι. ε, και ε... η Ζεϊτούν είναι η περιοχή τη βλέπουμε εδώ, είναι η περιοχή όπου εθεάθησαν τουλάχιστον εχτές τα άρματα τα μάχης, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο mm. αυτή την ώρα επίσης είναι εκεί αυτή η κυκλοτική κίνηση θα αποκόψει τους, ε, τα μέλη της Χαμάς, ε, κτιμάτε σε αυτό αποσκοπεί ναι. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, γιατί επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι αυτού του είδου οι αγώνε είναι οι δυσκολότεροι που μπορεί να γίνουν μέσα σε αισθητικό ιστό. Γιατί, διότι εξαλήφονται κατά κάποιο τρόπο όλα τα πλεονεκτήματα που έχει ένας τακτικός στρατός. Δηλαδή, η ταχύτητά του, οι εμβέλειε των όπλων του, η ικανότητα για επιτήρηση και επικοινωνία. Όλα αυτά δεν γίνονται. Αντιθέτως διασπάται σε τμήματα και έτσι γίνεται πιο τροτός σε μικρέ οργανωμένε ομάδε που κυροφυλαχτούν. Mm. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε βέβαια και την ύπαρξη των τούνελ από κάτω, όπου πράγμα που καθιστά όλη αυτή την ιστορία δύσκολη. Ε, αυτό ακριβώς κάνει και τον Ισραηλινό στρατό να μην μπαίνει με όρους χαμάς μέσα, αλλά να μπαίνει με όρους δικού του. Ε, δηλαδή, Αυτό δι... είναι κάπω οξύμενο όμω. Ένα τακτικό στρατό μάχεται αντάρτε. Γιατί επί τη ναι. τρομοκράτε μεν χαρακτηρίζονται, αλλά είναι, πρόκειται περί αντάρτου πόλεμου. Είναι ποτέ δυνατόν να αντιπαρατεθεί ο τακτικό στρατό με τον αντάρτη και μάλιστα να αντάρτη σε αστικό ιστό με άνεση. Όχι. Κα καθόλου άνεση. Γι' αυτό και ο πρώτο λόγο στι δυνάμει ξηρά του Ισραήλ είναι σε ειδικέ δυνάμει. Σε δυνάμει δηλαδή που δηλαδή είναι. Δηλαδή ακριβώς... οι στρατιώτε που, που μπαίνουν μέσα δεν είναι κληρώτη, μπαίνουν προφανώς... και του πεζικού, αλλά αυτοί ακολουθούν τα τάγματα από πίσω, τα, τα τάγκ κλπ. Αλλά αυτοί που προηγούνται και κάνουν τη δουλειά τη δύσκολη είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, μάλιστα έχουν ειδικό σώμα εκπαιδευμένο στα τούνελ. Όπω υπάρχουν έτσι. Λοιπόν, πώ να εξουδετερώνουν ναι. τούνελ, πώ να μπαίνουν μέσα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν όλα αυτά ε, πρέπει να τα δούμε. Ε, ο Νετανιάχου σήμερα απέκλεισε και απέρριψε κάθε έννοια εκεχηρίε ε, και το δικαιολόγησε βέβαια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν καταρχήν να συναλλάσσουμε με τρομοκράτε και να κάνω συμφωνίε ναι. και να πέσει έτσι η όλη υπόθεση στην πρωτοβουλία πλέον της ΧΑΜΑΣ να λέει. Πάρε, δώσε, να σου αφήσω τέσσερις, να σου δώσω έξι. Λοιπόν, ε, αυτό θα κερδίσει χρόνο, με αυτό θα κερδίσει χρόνο η Χαμάς. Άρα, λοιπόν, πρέπει να εξουδετερωθεί η Χαμάς ως πολιτικός στόχος όπως έχει τεθεί. Πράγμα που σημαίνει επιχειρήσεις μέσα. Ε, αυτό που εκτιμώ εγώ είναι ότι το Ισραήλ θα βιαστεί, θα επιταχύνει τις όποιε κινήσεις του. Γιατί, διότι πρώτον δεν θέλει να εμπλακούν τρίτοι. Οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν πρέπει γρήγορα να γίνουν αυτά. Μισό λεπτό. Όταν λέτε Τρίτη, εννοείται τη Χεσμολά από τον, τον Βορρά. Yeah. Και yeah. οι Χούτιοι, οι οποίοι ήδη κάνουν ενέργειε. Yeah. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτέ οι ενέργειε και... απασχολούν ιδιαίτερα το Ισραήλ. Όχι ενέργειες. ιδιαίτερα, αλλά ε, ε, ακόμα και τα αραβικά κράτη που, πε, που, περικ, που περικλείουν το Ισραήλ, μέχρι στιγμή είναι υποέλεγχο. Δεν ξέρω μέχρι πόσο θα αντέξουν. Αν για παράδειγμα, στι επόμενε μέρε δούμε πολύ αυξημένο αριθμό νεκρών αμάχων. Ναι. Γιατί τώρα είμαστε στι παρυφέ τη πόλεω τη Γάζα. Εικάζεται ότι μέσα στην πόλη τη Γάζα υπάρχουν δεκάδε χιλιάδε άμαχοι. Άρα λοιπόν εκεί το πράγμα γίνεται πιο δύσκολο. Δηλαδή, ε, γιατί μου λέγατε και στο διάλειμμα, και αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, μου λέγατε ότι αυτέ οι επιχειρήσει δεν είναι απλώ επιχειρήσει αρμάτων ή πεζικού. Είναι διακλαδικέ επιχειρήσει. Δηλαδή υπάρχει υποστήριξη και από την αεροπορία και από το πυροβολικό, αλλά και από το ναυτικό, το οποίο είναι προφανώ στι ακτέ τη Γάζα και βάλει. Είναι τόσο μεγάλη τελικά αυτή η επιχείρηση, γιατί μάλλον mm. έχουμε κενό εμείς είναι, εδώ. Είναι διαρκής συνδυασμένες και διακλαδικές επιχειρήσεις, διότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περαιτέρω θύματα από την πλευρά του Ισραήλ. Μάλιστα. Δηλαδή τι γίνεται, δεν έρχονται απαραίτητα σών και καλά σε μάχες σώμα με σώμα. Προσπαθούν με την αυξημένη τεχνολογική υπεροχή που έχουν έναντι του αντιπάλου τους, να εντοπίζουν εγκαίρως... ええ。Uh Που, τις θέσεις των αντιπάλων, δηλαδή οι μα, μαχητές τρομοκράτες της ΧΑΜΑΣ ή θέσει εκτοξεύσεως αντιερματικών, ή ελεύθερους σκοπευτές ή υπονομεύσει με χρηκτικά ή παρατηρητήρια ή κέντρα επιχειρήσεων ή όλα αυτά τα πράγματα, οι ειδικέ δυνάμεις έχουν μια αποστολή εντοπισμού όλων αυτών και στη συνέχεια να δώσουν τις συντεταγμένε στο ναυτικό και την αεροπορία, τα οποία με μεγίστη ακρίβεια μπορούν και προσβάλλουν αυτέ τι θέσει. Και έτσι προχωρούν παράλληλα και με τα τούνελ ναι. από κάτω και έτσι προχωρούν βήμα-βήμα μέχρι να φτάσουν στο σκοπό τους που είναι είπαμε πάλι ο πολιτικός στόχος η εξουδετέρωση της Χαμάς. Για να έρθουμε τώρα να στον στο, πολιτικό στόχο. Αυτές είναι οι επιχειρησιακές ναι, ναι. αυτή είναι η επιχειρησιακή κατάσταση. Προφανώς οι επιχειρησιακές δυνάμεις οι ε, ε, ικανότητες μάλλον το IDF είναι εξαιρετικέ. Αυτό το έχει δείξει και η ιστορία το δείχνει η καθημερινότητα. Το θέμα όμως είναι αλλά ότι Εάν δεν υπάρχει πολιτική κατεύθυνση, είτε πολιτική πώς να το πω, παραδοχή όλη αυτή τη κατάσταση και λειτουργεί μόνο στρατιωτικά το Ισραήλ, μπορεί να υπάρξει λύση. Αν θα έπρεπε να συνοψίσουμε του πολιτικού στόχου που μέχρι στιγμής έχουν τεθεί, θα έλεγα πρώτον είναι η εξάλληψη τη ΧΑΜΑΣ. Ε, αν και άκουσα και πιο μετριοπαθεί ορισμού, δηλαδή εξουδετερώση των πολιτικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς. Κάτι που το κάνει πιο ελαφρύ, γιατί η ναι. εξάλληψη Χαμάς σημαίνει πολύ πιο μεγάλη ένταση προκειμένου να επιτευχθεί αυτό. Ναι. Δεύτερο είναι η απελευθέρωση των ομίρων κατά το δυνατόν. Και τρίτο είναι το επόμενο, η επόμενη μέρα. Δηλαδή ένα καθεστώς ασφαλείας μέσα στη, στη λωρίδα της Γάζας, αλλά και έξω από αυτήν, που αφορά την ασφάλεια των παρικούντων ε, Ισραηλινών στην ευρύτερη περιοχή, ε, έτσι ώστε πλέον να μην ξαναυπάρξει τέτοιου είδους ευνηδιασμός, τέτοιου είδους φαινόμενο. Αυτά είναι οι τρεις βασικοί πολιτικοί στόχοι. Είναι η πρώτη φορά που θέτει τέτοιου στόχους στο Ισραήλ, γιατί γνωρίζουμε ότι υπήρξε η Τιφάντα 1, η Τιφάντα 2. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε το 14, πάλι εισβολή. Και το 9 και το 14. Και το 9 πάρα το... πολύ σωστά, και το 9 yeah. και το 14. Ε, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τότε ήταν ε, κυρίω. Νομίζω και τότε πάνω κάτω. Όχι, ήταν περιορισμένη στο στόχη τότε. Ναι. Ουδέποτε τέθη ω πολιτικό σκοπό η εξάλληψη ναι. τη χαμά. Γιατί δεν είχαν ποτέ και τέτοιου είδου. Ε, με μέγεθου. χτύπημα στο εσωτερικό. Άρα λοιπόν, είπαν στο εξής, δεν μπορούμε να ζούμε. Με ένα γείτονα ο οποίο όχι απλώ δεν θέλει να συνδιαλλαγεί ούτε καν να συζητήσει το θέμα των δύο κρατών, yeah. θέλει απλώ την εξάλληψη του Ισραήλ. Αυτό είναι ο διακηρυγμένο στόχο τη Χαμά. Κύριε Βαρτσούκο, για να έρθουμε τώρα όμω σε ένα άλλο θέμα. Γιατί προφανώ το Ισραήλ είναι μια στρατιωτική μηχανή. Ισχύος. Ε, συγγνώμη, το ερώτημα που θέτω εγώ στον εαυτό μου ναι. και ακόμα δεν έχω καταφέρει να δω πώ θα επιληθεί είναι εάν υποθέσουμε ότι καταληφθεί το βόρειο μέρο τη Λωρίδα τη Γάζα, τι θα γίνει με το νότιο, Δηλαδή θα προχωρήσει το Ισραήλ σε ένα μέρο που συνοστίζονται 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, ή θα κοιτάξει αυτό το σαν το έγγραφο που διέρευσε να του διοχετεύσει στην έρημο του Σινά σε σκηνέ για να εγκαταλείψουν ίσω για πάντα το μέρος της Μια γάζας. νέα νάκμπα, δηλαδή επί τη ουσία Κάτι που δεν αποδέχεται ο Σisi όμω. Ναι, δεν τον αποδέχεται ούτε ο Σisi ούτε ο Αμπτάλα τη Ιορδανία. Γιατί τα τρία κράτη τα οποία ενδεχομένω να μπορούσαν να γίνουν ξέρω εγώ, η, τα σπίτια αυτών των ανθρώπων είναι η έρημο του αλλά το, το Αιγυπτιακό έδαφο. Η Ιορδανία και ο Λίβανο. Έχει έρημο και το Ισραήλ υπόψη, έτσι. Προφανώ και έχει. Είναι, 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 γνωστό. Αλλά ξέρετε, τι, τι, αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα Προφανώ δεν μπορώ να τα πατήσω εγώ. Ούτε εγώ Από τη στιγμή που εσεί οι ειδικοί δεν μπορείτε να τα πατήσετε, πόσο μάλλον εγώ. Ε... Απλώ το λέω για να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, μην πάει και εμπλακούμε. Βεβαίω να εμπλακούμε σε ανθρωπιστικού. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και εμπλεκόμαστε. Να στείλουμε κύριε τα τρόφιμα που χρειάζονται και τα ιατρικά μέσα και όλα αυτά. Ο, ανθρωπι... ο, ανθρωπι... ο ανθρωπιστικό διάδρομο που μιλάει ναι. ο κύριο ναι. Μακρόν, αυτό αφορά. Αυτό αφορά. Βεβαίω και καμία αντίρρηση σε αυτό. Το θέμα είναι μην δεχθούμε κι άλλου μετανάστε. Είναι, είναι, ένα, είναι ένα καλό ερώτημα. Σε, σε μια στιγμή που δεν του δέχεται κανεί άλλο, ομοεθνή του. Ομο, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά βέβαια υπάρχει και το ανθρωπιστικό. Μου ναι. κάποια στιγμή και ειδικά η Ελλάδα και η Κύπρο. Ναι. Είναι, είναι δύο, δύο κράτη, ένα έθνο, δύο κράτη τα οποία έχουν δείξει την ευαισθησία που έχουν πάνω στο. Έχουν στο Αλλά θέμα το, νομίζω το ότι δεν έχουν το παραμικρό περιθώριο να δεχθούν περαιτέρω μετανάστε και η Κύπρο ειδικά που είναι πρώτη σε εργαλειοποίηση μεταναστών από την Τουρκία, από το βορρά στο νότο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να έρθουμε όμω πάλι στο. Στο, στο επιχειρησιακό, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία. Γιατί ε, ναι, το ο IDF είναι, είναι πανίσχυρο. Το έχει Οβέβαια. Oh, ε, 60-70 χρόνια τώρα το δείχνει. Επί τη ουσία είναι αν εξαιρέσουμε το 6. Αρκεί να σα πω. Με ότι... τη μάχη με τη Χεσμολά που ναι, δεν κέρδισε, αλλά δεν έφυγε. πάντα ένα στρατιώ, ευ, ευ, ευνηδιάζεται. <laughs> αλλά εγώ θα σα πω μόνο ότι ε, πέρσι εισέπραξε πάνω από 12 δισεκατομμύρια από πωλήσει αμυντικού υλικού σε πάνω από 50 χώρε. Μάλιστα. Η αμυντική βιομηχανία από μένει στο Ισραήλ είναι μια πηγή εσόδων. Προφανώ. Πρώτον, το ερώτημα είναι ένα μέτωπο είναι ανοιχτό. Γιατί υπάρχουν σποραδικά πειρά, υπάρχει ανταλλαγή αντιαρματικών κτλ. Αλλά δεν είναι πραγματικό πόλεμο. Με τη Χεσμολά. Με τυχές στο, στο βορρά. Εάν και εφόσον ανοίξει αυτό το μέτωπο. Γιατί πολλά λέγονται, είναι τόσο πια ικανό το Ισραήλ να μπορεί να έχει δύο ανοιχτά μέτωπα ταυτόχρονα από δύο οργανώσεις οι οποίες δεν το έχουν σε τίποτα να στείλουν τους μαχητές στο θάνατο. Η ζωή, όπως αξίζει στην Ευρώπη, δεν φαίνεται να έχει την ίδια αξία σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή Αυτοί είναι φανατικοί, είναι ζηλωτές, δεν ξέρω πώς κανεί να τους Σε αυτό πρέπει να μείνουμε σε αυτό ναι. και να ε, υπενθυμίσουμε χθεσινή νομίζω δήλωση του, ενός από τους βασικούς ηγέτες της Χαμάς, του Χανίγια. Ναι, <στοί> ο επικεφαλής <στοί> ο Ισμαήλ ο Χανίγια. Ο Ισμαήλ Χανίγια ο οποίος είπε ότι βεβαίως απαιτείται και χρειαζόμαστε το αίμα από τα γυναικόπαιδα και τους ηλικιωμένου Παλαιστίνιους για να συγκινηθεί η αραβική κοινή γνώμη. Άρα λοιπόν αυτή είναι καθαρή σκέψη τρομοκράτου. Δηλαδή βάζει μπροστά τη θυσία γυναικόπαιδων και γέρων, έτσι αποδεικνύεται και γιατί τους χρησιμοποιεί ως ασπίδα, για να συγκινηθεί η αραβική κοινή γνώμη. Άρα δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μπορούμε να θυσιάσουμε χιλιάδες, Χάρη του σκοπού. Για πείτε μου όμως τώρα και κλείνοντα, μπορεί να τα βγάλει πέρα το Ισραήλ με την έννοια την πραγματική όχι ναι μπορεί να την παρατεθεί μπορεί να έχει δύο νικηφόρα μέτωπα γιατί ε, από ό,τι έχω αντιληφθεί είναι θέμα επιβίωσης πλέον για το Ισραήλ αυτής, yeah. αυτή η κατάσταση. Ο... Εκεί που θα εξέφραζα κάποιε αμφιβολίε είναι ο ανταρτοπόλεμο. Ο εκτεταμένο ανταρτοπόλεμο. Εάν πρόκειται για σύγκρουση τακτικών στρατών, είναι βέβαιο ότι μπορεί Δεν και. Δεν είναι διά... όμω τακτική στρατή εδώ. Ε, ο... Η Χεσμολάχ έχει γίνει πλέον. Ναι. Δηλαδή έχει πάψει να έχει τη μορφή του αντάρτη που είχε πριν από 20 χρόνια. Ναι. Τώρα ε, αριθμεί πλέον των 100.000 μαχητών. Έχει τεθωρακισμένα οχήματα, έχει πυράβλου μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη εμβέλεια που καλύπτουν όλη την επιφάνεια του Ισραήλ. Συνεπώ, και και είναι και εμπειροπόλεμη ναι. λόγω τη Συρία. Ναι. Ε, θα δούμε μια άλλη μάχη. Εκεί λοιπόν το Ισραήλ υπερέχει τακτικά κατά, κατά κράτο. Και στην, στον αέρα και στη Ξηρά και παντού. Ε, άρα λοιπόν έχει μάθει και από το παρελθόν να ανοίγει και δύο και τρία μέτωπα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα άμεσο, ε, εκτός εάν εμπλακούν άλλοι. Και άλλοι. Κα, κα, είναι αντιληπτό ποιο, ποιον εννοείται. Ε, ναι, ναι. Κλείνοντας, πότε βλέπετε να τελειώνει αυτό το, αυτό το αιματοκύλισμα. Σας είπα και πριν ότι το Ισραήλ θα κοιτάξει να κάνει το, το καταδύναμη για να τελειώνει μία ώρα αρχίτερα, σύμφωνα πάντα με, και με τις κανόνες ασφαλείας. Ε, γιατί. Γιατί δεν θέλει να εμπλακούν τρίτη και να ανοίξει πολλά μέτωπα ε, και δεύτερον δεν θέλει, λόγω Ενδεχόμενη απώλεια αμάχων, να μεταστραφεί η διεθνή κοινή γνώμη και Εναντίον. να αρχίσουν μετά οι αναστολέ. Δηλαδή, μην το κάνει, γιατί θα σε βάλουμε όλοι στο στόχαστρο. Θέλει να κάνει ό,τι κάνει γρήγορα. Μάλιστα. Κύριε Ναυαρχέ, κύριε Μαρτζούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Πραγματικά ήταν πολύτιμη και για μένα η συζήτησή μα. Να, να είστε καλά. καλά.